Για τρίτη συνεχή μέρα δίνουν μάχη με τις φλόγες, πυροσβέστες και εθελοντές σε ένα στοίχημα απέναντι στις πολλαπλές εστίες που σιγοκαίνε στο Αμάρι. Η φωτιά ξεκίνησε την Τετάρτη στο χορδάκι Αμαρίου και γρήγορα ξέφυγε εκτός ελέγχου με 9 χωριά να εκενώνονται. Αγία Παρασκευή, Πλάτανος, Αποδούλου, Βαθιακόλο, Χρειά, Άδραχτος, Ρίζικα, Σάτα και Χορδάκι ερημώνονται. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε εκτάσεις, ελαιόδαντρα και ζωικό κεφάλαιο, με τους κατοίκους να βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται. Εδώ είμαστε ένα φτωχό χωριό και με αυτή τη φωτιά γεννήκαν μεγάλες ζημιές σε αμπέλια, σε ελιές, τα οποία ήταν χωρίς νερό, ήταν 200χρονο, 500χρονες που δεν πρόκειται να ξαναγίνουν. Γι' αυτό πρέπει να τεθεί το χωριό σε έκτακτης ανάγκης, να αποζημιωθεί σύντομα και όχι ψίχουλα και μνημόσυνα από τους υπεύθυνους. Ζώα κάηκαν και επιμνημοστάσια πρέπει να έχουν καεί. Περιμέναμε από τα ελαιόδεντρα να βγάλουμε μια δραχμή, τώρα έτσι που καήκανε τι να κάνουμε. Η ζωή είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εδώ να χύψει το κράτος εμάς να μας δώσει κάποια αποζημίωση, αλλά όχι του χρόνου, τώρα. Πώς θα ζήσουμε εμείς? Εμείς δεν έχουμε άλλους πόρους ζωής. Εμείς εδώ πέρα από τις ελιές και από την κτηνοτροφία ζούμε. Το μέτωπο ήταν τόσο μεγάλο που μόνο όποιος ήταν εδώ πραγματικά παρόν μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορούσε να ελεγχθεί αυτή η φωτιά. Ρίξαμε ένα τόνο νερό, ένα τόνο ρίξαμε στην ελιά για να τη σβήσουμε να μην καεί όλη η περιουσία. Σε μισή ώρα που γύρισε ακόμη κάποιος. Δεν σταμάτησαν ποτέ να παλεύουν με τις φλόγες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν και κάνουν ακόμα. Το πρωί της Πέμπτης, και ενώ η φωτιά φαινόταν αντίθετα υπό έλεγχο, μια αναζωπήρωση στον Άγιο Ιωάννη ανέτρεψε τα πάντα. Μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκφράζουν την αγανάκτησή τους, κάνοντας λόγο για επιχειρησιακά λάθη. Κενώσαμε το χωριό το μεσημέρι, ήταν όμως στα Αποδούλου πολύ δύναμη και εδώ πέρα δύναμη δεν είχαμε. Είχαμε πολλούς εθελοντές από Κορώνου, από Αγίου Βασιλείου και άλλους, να μην ξεχάσω κανένα να παρεξηγηθώ, πάρα πολύ εθελοντική βοήθεια. Δεν είχε όμως καλή στρατηγική η πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν υπήρχε συντονισμό, δεν υπήρχαν πυροσβεστικά. Τα αεροπλάνα ερχόταν, φεύγανε. Το πρωί ήρθαν οι πυροσβεστικά και τα διώξανε. Για ποιο λόγο. Δεν έπρεπε να φύγουμε. Γι' αυτό λοιπόν τα σοβαρά θα τα δούμε αύριο με το φως της ημέρας. Το πρωί ήρθαν 2-3 πυροσβεστικά αεροπλάνα και μετά κάποια στιγμή να φύγουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα αποτελέσματα τα είδατε. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στο νότο του Ρεθύμνου δυσχέριαναν διαρκώς το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, που ήταν ήδη στα πρόθυρα της εξάντλησης σε μια φωτιά που δεν έχει τέλος. Στον Πλάτανο έφτασε το βράδυ της Πέμπτης ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας και αφού αναφέρθηκε στην Τιτάνια μάχη που δίνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, δεσμεύτηκε για ενίσχυση των δυνάμεων και αποζημιώσεις των πληγέντων. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά σήμερα το βράδυ και αύριο, επειδή θα παραμείνουν όλα τα εναέρια εδώ πέρα και θα έχουμε διαβροχές και τους κύκλους που πρέπει να έχει ήδη οργανώσει ο κύριος Αρχηγός, να ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν πρόκειται να φύγει από εδώ πέρα αν δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το οποιοδήποτε θέμα αποζημιώσεων, είμαι ήδη σε ανοιχτή γραμμή, τον κύριο Τριαντόπουλο έχει την αρμοδιότητα. Όλοι οι άνθρωποι θα υποστηριχτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την ανεξάντλητη προσπάθεια να οριοθετηθεί η φωτιά και το χρονικό παράθυρο που ξέσπασε η μεγάλη αναζωπήρωση, μιλούν οι φορείς. Με τον Περιφερειάρχη να κάνει λόγο για ανθρώπινο χέρι στην πυρκαγιά. Εκτιμώ ότι κάποιες φωτιές έχουν μπει από κάποιους ανθρώπους. Δεν θέλω να πω τη δουλειά της πυροσβεστικής, αλλά δεν είναι δυνατόν 4 ώρες το πρωί να παίρνει κάπου φωτιά. Δεν είναι. Δεν μπορεί να το πει κανείς λογικός άνθρωπος ότι θα πάρει από μόνος μια φωτιά στις 4 ώρες το πρωί. Δεν παίρνει. Είναι πολύ επικίνδυνη. Και βεβαίως εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι τους ανθρώπους μας, έτσι. Είτε επιχειρούν στο πρώτο μέτωπο της φωτιάς, είτε εδώ οι κάτοικοι. Με ηρωισμό οι πυροσβέστες, και θέλω να το πω αυτό και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους, διότι είναι καταπονημένοι και από χθες. Οι συνθήκες είναι αντίξωες. Ο άνεμος εξακολουθεί, όπως βλέπετε, να μην είναι σύμμαχος, να είναι απέναντί μας. Δεν έχει σταματήσει και η πυροσβεστική αλλά και ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας
να είναι πάνω στο πεδίο, να είναι πάνω στο μέτωπο. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης είμαστε με όλες μας τις δυνάμεις από την πρώτη στιγμή. Υπήρχαν τα νέα αέρια μέσα στην περιοχή, απλώς γνωρίζουμε ότι τα νέα αέρια μέσα πάνε για ένα εφοδιασμό. Οπότε ένα κρίσιμο σημείο αυτό ήταν η διάρκεια που τα αποχωρούν τα εναέρια μέσα για να εφοδιαστούν και να ξαναεπιστρέψουν στην περιοχή. Νομίζω ότι εκεί είχαμε συνέπεσε με τους υψηλούς ανέμους και τις αναζωπηρώσεις. Στο πολιτιστικό κέντρο Φουρφουρά μεταφέρθηκαν πολίτες που αναγκάστηκαν να εκενώσουν, ενώ υπήρξαν ζήμιες σε δίκτυα ίδρευσης και άδρευσης και ηλεκτρικών παροχών στο Δήμο Αμαρίου, με το Δήμαρχο να ζητά την κήρυξή του ως πυρόπληκτου. Η υπόσχεση που μου έδωσε ο Υπουργός ότι δεν θα μας ξεχάσουν. Περιμένουμε λοιπόν τη στήριξη της πολιτείας, διότι είμαστε ένα μικρός ορεινός Δήμος και δεν μπορούμε μόνοι μας να υπολώσουμε τα τραύματα και θα πρέπει και οι άνθρωποι που είναι φτωχή περιοχή του Αμάρι να αποζημιωθούν για τις περιουσίες τους. Με το πρώτο φως της ημέρας την Παρασκευή επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα για ρήψεις νερού, με εκατοντάδες πυροσβέστες, εθελοντές και ανθρώπους της περιφέρειας και των Δήμων να συνδράμουν στις διάσπαρτες εστίες υπό το συνεχή φόβο της αλλαγής των ανέμων.